Πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας. Ο Αντώνης Κρητικός βρίσκεται εκεί μαζί με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημερίζουμε και τους δυο σας. Καλημέρα σας. Μέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, χθες λοιπόν ήταν η πρώτη μέρα λήξης και εφαρμογής πια του νόμου για την αναστολή των υγειονομικών που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Σήμερα, δεύτερη μέρα και μαθαίνουμε, παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, πως συνολικά έχουν εκδοθεί 6.000 έγγραφα αναστολής και στέλνονται προς τα νοσοκομεία της χώρας σε σύνολο 10.000. Και αυτό θα είναι ο τελικός αριθμός ή όχι? Θα ανέβει αυτό το νούμερο? Τι θα μας πει ο κύριος Γιαννάκος? Ότι είναι. Ναι, λίγο πάνω από τις 10.000 θα είμαστε, κύριε Γιαννάκο. Και το καθοριστικό είναι να αντικατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι που μου λέγατε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εύρυθμα τα νοσοκομεία από εδώ και έπειτα. Κοιτάξτε, είναι... καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι λυπηρά. Είναι λυπηρά αυτά που συμβαίνουν στη δημόσια υγεία. Σε μία περίοδο που θα έπρεπε να προσθέτουμε δυνάμεις, δυστυχώς αφαιρούμε. Ξέρετε ότι γεμίζουν τα νοσοκομεία με περιστατικά κορονοϊού. Και ειδικά τα non-COVID περιστατικά ταλαιπωρούνται. Κύριε Πρόεδρε, εσείς λέτε ότι θα φτάσουμε στις 10.000. Η δική μας, το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στις 6, χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί όμως όλες οι δομές υγείας. Μαζί με αυτές λοιπόν μπορεί να είναι συν 4.000. Ναι, το λέω αυτό γιατί εάν θα βλέποντας τα στατιστικά σε κάθε νοσοκομείο, είναι 8 με 12%. Ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είμαστε 100.000. Αν συμπεριλάβει κανείς τα κέντρα, τις πρωτοβάθμιες δομές και το ΕΚΑΒ, τότε λοιπόν αυτοί που θα βγουν σε αναστολή εκτιμάται ότι θα είναι λίγο κάτω, λίγο πάνω των 10.000. Ωραία, αυτό είναι το κενό πώς θα καλυφθεί, κύριε Πρόεδρε? Μέγεθος, είναι κρίσιμο μέγεθος για τη δημόσια υγεία. Χθες η πρώτη μέρα που βγήκαν αναστολές υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στα νοσοκομεία, αναστάλθηκαν χειρουργία, αναβλήθηκαν εξετάσεις. Κλινικές λειτουργήσαν με μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πείθονται με τίποτα, κύριε Γιαννάκο. Είναι σκληρός πυρήνας που λέμε, τι είναι. Ακούστε με. Είναι λυπηρό μετά από 19 μήνες στην πρώτη γραμμή οι συνάδελφοι αυτοί να οδηγούνται στην ανεργία χωρίς ούτε ένα ευρώ μισθό. Ακόμη και ένας ο οποίος καταχράζεται το δημόσιο, βγαίνει σε αργία και παίρνει για 2 και 3 χρόνια ακόμη, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, το μισό μισθό. Ναι. Είναι ένας άδικος νόμος που νομίζω ότι στο σκέλος του μισθού πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί. Τι και τι να γίνει, να κάθω και να πληρώνετε, όπως... δηλαδή αυτό προτείνετε? Θα σας πω τι προτείνω. Αυτό που προτείνω και θα το προτείνω και σήμερα στο Υπουργείο, στη νέα πολιτική ηγεσία. Να δώσουν μία παράταση στο μέτρο. Γιατί δεν υπάρχει ούτως ή άλλως... Τέτοιο, μα τι θα αλλάξει, κύριε Γιαννάκο, τι θα αλλάξει? Τι παράταση, γιατί, δύο γιατί χρόνια συζητάμε για την πανδημία. Θα εμβολιαστούν και άλλοι, λέτε, γι' αυτό το λέτε? Ναι, ήδη, να σας πω, τις τελευταίες 3 μέρες, εγώ δεν το κρύβω, υπό το φόβο των αναστολών, πήγαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και εμβολιάστηκαν. Και άρα λειτουργήσε το νούμερο, ήταν το πολύ μέτρο. Μεγαλύτερο. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς δεν συμφωνούμε, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι εάν δοθεί μια παράταση, υπάρχουν ακόμη κλεισμένα ραντεβού. Εσείς είστε υπέρ των εμβολιασμών και το μέτρο της υποχρεωτικότητας το οδήγησε τους συναδέλφους όλοι, σας το να πάνε να εμβολιαστούν. Πώς είστε κατά τελικά? Να σας πω. Δηλαδή αν δοθούν ακόμη μερικές μέρες προθεσμία και 3.000-4.000 συναδέλφους που θα εμβολιαστούν να κερδίσει το σύστημα, αυτό θα είναι μεγάλο όφελος. Αν πάνε να εμβολιαστούν, θα γυρίσουν στη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν διατεθειμένοι να. Δεν αλλάζει αυτό. Κύριε Πρόεδρε, και εμείς μιλούσαμε μαζί τους και δεν ήταν διατεθειμένοι να εμβολιαστούν, Πρόεδρε. Κύριε Οικονόμου, να πω το εξής. Ναι. Ότι ακόμη και σήμερα να εμβολιαστεί κάποιος, γυρίζει 14 μέρες μετά τον πλήρη εμβολιασμό. Δηλαδή, αν κάνει Pfizer, θα γυρίσει σε ένα μήνα. Θέλει 1,5 μήνα κατά. Περίπου εκεί, ναι. Ναι, δεν είναι. Οπότε χάνει, λέτε, το μισθό 1,5 μηνός. Αλλά και το σύστημα τον χάνει, γιατί είναι εξειδικευμένο προσωπικό, βέβαια. Είναι γιατροί και τα λοιπά. Άρα πόσες μέρες λέτε λοιπόν να δοθεί μια εβδομάδα παράταση, αυτό ζητάτε? Κοιτάξτε, χθες για παράδειγμα, στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, μάλιστα, δόθηκε μια παράταση 15ήμερη και το μεσημέρι το απόγευμα αυτό το μέτρο ανακλήθηκε και ισχύει και στα ψυχιατρικά νοσοκομεία από 1η Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Πολλοί συνάδελφοι ξέροντας ότι θα είναι μέχρι 15 Σεπτέμβρη κλείσαν ραντεβού για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτή κύριε Πρόεδρε, μένουμε σε αυτά και είμαστε πάντα ούτως ή άλλως σε επικοινωνία. Πολύ. Ευχαριστούμε και τον Αντώνη Κρητικό. Και πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να εμβολιαστούν. Βεβαίως, καλούμε όλους τους συναδέλφους να εμβολιαστούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.